Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Από εβδομάδα σε εβδομάδα πάει ακόμα και το μικρό έκτακτο οικονομικό βοήθημα προς τους πλημμυροπαθείς, με την κατάσταση πλέον να αγγίζει τα όρια της ανέχειας και της αγανάκτησης. Ενώ ο Δήμος έχει, όπως σημειώθηκε από τον ίδιο τον Παναγιώτη Νίκα, χρήματα στο ταμείο του, δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη μεταφορά αυτή την ώρα που το κράτος ακόμη δεν έχει πιστώσει το απαραίτητο ποσό. Την ίδια ώρα την πεποίθηση ότι πολύ σύντομα θα έχει ενεργοποιηθεί το 50% του ΕΣΠΑ 14-20, ποσοστό που αντιστοιχεί σε αξιοποίηση κοινοτικών πόρων ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ, εξέφρασε ο Υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, με την ομιλία του Πρωθυπουργού να σκιαγραφεί και το πλαίσιο εντός του οποίου θα κινηθεί τόσο το κόμμα όσο και η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα. Απόψε θα δούμε και την συνέχεια από το μέτωπο της διαχείρισης των απορριμμάτων. Το καυτό αυτό ζήτημα αντιμετωπίζεται με προχειρότητα με βάση τα όσα αναδείχθηκαν και γύρω από την προοπτική του νέου διαγωνισμού, όπου και σε αυτόν τα λεφτά είναι πολλά. Θα ξεκινήσουμε όμως αρχικά με το θέμα που έχει να κάνει με τις σημαντικές καθυστερήσεις στην καταβολή των ποσών που δικαιούνται οι πληγέντες, με τον μπαλάκι της ευθύνης να συνεχίζεται. Στην αρχή ταυτίστηκε με την άποψη Βαρουφάκη. Έχω να σας πω, πρώτα απ' όλα όταν μιλάμε για χρήματα, να ξέρουμε όλοι ότι ζούμε σε ένα κράτος φτωχευμένο. Είναι σωστό αυτό το οποίο είπε ο πρώην Υπουργός των Οικονομικών. Ήμουν υπουργός σε ένα φτωχευμένο κράτος. Ξέρει αυτό πρόκειται. Εν συνεχεία πάντως ο κύριος Νίκας για το ζήτημα της καθυστέρησης, της απονομής έστω και του μικρού έκτακτου βοηθήματος προς τους πληγέντες έριξε την ευθύνη προς την πλευρά του κράτους. Όμως χρήματα δεν έχουν έρθει στο δημοκαλαμάτες. Για να μπορέσουμε να πληρώσουμε, πρέπει να έχουν τα χρήματα στο ταμείο, να κάνουμε το ένταλμα, όσοι ξέρουν από δημοτική διαδικασία μπορούν να το βεβαιώσουν, να πάει το ένταλμα στον Επίτροπο, θα εγκριθεί μέσα σε ώρες και θα υπογράψουμε τις σχετικές επιταγές να τις δώσουμε στον κόσμο. Το θέμα είναι στο Γενικό Ρεγιστήριο του κράτους. Δεν ξέρω πώς συνδέεται με τα γενικότερα προβλήματα της χώρας. Θέλω όμως να πω ότι η υπογραφή των Υπουργών, εγώ είμαι βέβαιος ότι θα τηρηθεί. Υπάρχει καθυστέρηση, ασφαλώς υπάρχει, μετά από 40 μέρες. Βέβαια, στη συνέχεια ο κύριος Νίκας παραδέχεται πως χρήματα υπάρχουν στο Ταμείο του Δήμου Καλαμάτας. Ωστόσο, το θέμα κάπου κολλάει στους κωδικούς. Δεν μπορούμε, παρότι έχουμε χρήματα, να πάρουμε τα χρήματα από το Ταμείο του Δήμου και να κόψουμε ένταλμα και να το στείλουμε στον Επίτροπο. Διότι δεν θα το υπογράψουμε τίποτα. Τα χρήματα είναι συγκεκριμένα και είναι σε συγκεκριμένους κωδικούς. Τελικά η νέα εκτίμηση του Δημάρχου Καλαμάτας είναι πως ίσως την επόμενη εβδομάδα να δοθούν τα χρήματα, δηλαδή το πρώτο μικρό βοήθημα των 586 ευρώ, στους πλημμυροπαθείς. Κάνω μια εκτίμηση ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες από το Γενικό Ρεγιστήριο του Κράτους και θα δοθεί εντολή, θα έρθει το έμβασμα και θα δοθεί εντολή. Οι μειοψηφίες από την πλευρά τους έθεσαν για μια ακόμη φορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επόμενη μέρα. Ούτε τα 553 νοικοκυριά που δήλωσαν ότι έχουν υποστεί μερική ουρική καταστροφή από τις πλημμύρες, ούτε οι 408 δικαιούχοι του ιδρύματος αλληλεγγύης, ούτε τα 400 καταστήματα τα οποία έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές με καταστροφή των εμπορευμάτων αλλά και του παγίου του εξοπλισμού αυτών, αλλά ούτε αναφέρονται και τα εκατοντάδες αυτοκίνητα. Λοιπόν, ακούσαμε λίγο πολύ το ότι έγινε για μια ακόμη συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας με το θέμα των πληγέντων να τίθεται μια ακόμη φορά και το μόνο που να βλέπουμε είναι εκτιμήσεις. Καλησπέριζουμε τον συνάδελφο τον Κώστα Τσερτζούλη. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτές τις εκτιμήσεις που σε αυτό το σημείο έχουν φτάσει τον κόσμο μετά από 40 ημέρες να συζητούν ακόμα για εκτιμήσεις. Κοίταξε να δεις, φαίνεται ότι τα μεγάλα πνεύματα, επειδή ακούσαμε και για τον κύριο Βαρουφάκη, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών που ανέφερε ο κύριος Νίκας, δεν συναντιόνται πάντα και δεν ταυτίζονται πάντα μαζί. Ούτε ο κύριος Νίκας, ούτε τον κύριο Βαρουφάκη, ούτε κανένας. Έτσι. Ναι, υπάρχει εδώ ένα ζήτημα όμως, ας πω, επειδή το ακούσαμε αυτό από τον κύριο Νίκα και την ταύτιση που έκανε με τον κύριο Βαρουφάκη στις απόψεις, υπάρχει ένα ζήτημα κομματικής μετάλλαξης διαρκούς από τον κύριο Νίκα. Και το λέμε αυτό γιατί ή αναζητά την κομματική του ταυτότητα ή αναζητά την αυτοδιοικητική του ταυτότητα ή τέλος πάντων αρχίζει και βλέπει ταύτιση απόψεων με τον κύριο Βαρουφάκη. Το πάει από εδώ, το πάει από εκεί, πάει να πιαστεί από παντού. Ναι, τέλος πάντων. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το πολιτικό, και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν και που το πάνε και που θέλουν να καταλήξουν. Τώρα το ζήτημα είναι το εξής. Γιατί αυτό που απασχολεί τον κόσμο είναι τι γίνεται με τα λεφτά και πότε θα πάρει αυτό το μικρό βοήθημα. Τα οικονομικά, όπως μάθαμε, είναι απλά.
Δεν είναι κάτι το σύνθετο και πολύπλοκο παρά αυτά που θέλουν να παρουσιάζουν κατά καιρούς. Να σου πω, Θέμη, ότι λεφτά, σύμφωνα και με τον κύριο Νίκα και ακούσαμε αυτά που είπε, υπάρχουν στο Δήμο Καλαμάτας. Και μπράβο και συγχαρητήρια για την πολύ καλή διαχείριση η οποία γίνεται στον Δήμο. Από την άλλη, έχουμε δει κατ' επανάληψη θέματα επιθεμάτων σε δημοτικά συμβούλια, σε οικονομικές επιτροπές. Τροποποιήσεις προϋπολογισμού. Έτσι λέγεται για να γνωρίζει ο κόσμος. Μεταφορά χρημάτων από κωδικό σε κωδικό, πίστοση κωδικών. Τα φέρνουμε από εδώ, τα πάμε από εκεί. Όταν είναι για ζητήματα άλλα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον τρόπο και βρίσκουμε και τρόπους και παραθυράκια να το κάνουμε. Στην δεδομένη περίπτωση που η πόλη είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που οι πολίτες περιμένουν να πάρουν αυτό το μικρό, το έκτακτο οικονομικό βοήθημα, τη στιγμή που ο Δήμος τα 200.000 ευρώ για τις συσκευές τις έχει εξασφαλίσει, άρα κωδικός υπάρχει. Τα λέω σωστά μέχρι εδώ πέρα, μπορώ να έχω μπερδευτεί κάπου εγώ, βρε παιδί μου, μπορώ να είμαι εγώ παράλογος και περίεργος. Λοιπόν, άλλα 500.000, αυτά που περιμένει από την κεντρική διοίκηση, τα οποία έχουν υποτίθεται πρέπει να έχουν έρθει και αυτά. Δεν μπορεί να κάνει μεταφορά σε κωδικό και λέει θα το κόψει ο επίτροπος. Ναι, επίτρεψέ μου εδώ να σου πω ότι κοροϊδεύουν τον εαυτό τους και πολύ περισσότερο κοροϊδεύουν τους ίδιους τους δημότες. Και το λέω αυτό γιατί, όπως το είπες πολύ απλά, θα μπορούσε να γίνει αυτή η τροποποίηση του κωδικού, να δώσουν στον κόσμο αυτή την αρχική ανακούφιση. Ναι. Ας τα έπαιρνε την επόμενη εβδομάδα από την κυβέρνηση, αφού είναι δεσμευμένα τα ποσά. Και πολύ περισσότερο, να στο προχωρήσω και παρακάτω, ποιος επίτροπος θα έλεγε όχι σε αυτή την κοινωνική σκοπιμότητα. Δηλαδή, ο επίτροπος εδώ λέει ναι στο να δίνονται κάθε εβδομάδα πολλά χιλιάδες ευρώ στα απορρίμματα και θα έλεγε όχι στο να δοθούν χρήματα για τους πολίτες, για να δοθούν γίνει, χρήματα για τους πληρωμένους. Να γίνει, για να το ξεκαθαρίσουμε, όχι να πάρουμε από κάπου αλλού και να τα εξαφανίσουμε, προσωρινή μεταφορά χρημάτων για να πάρει ο κόσμος χρήματα. Για αυτό το πράγμα μιλάμε. Και τους πάνε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η πόλη. Τότε γιατί κηρυχθήκαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης? Ποιος ο λόγος? Υποτίθεται για να εξυπηρετηθούν μια σειρά καταστάσεων. Υποτίθεται για να ξεφύγουμε από τη γραφειοκρατία. Εάν λοιπόν δεν μπορούν να κάνουν ούτε αυτά, ποιος ο λόγος ύπαρξης? Ας τα κάνουν κατευθείαν. Τι αυτοδιοίκηση και τι ιστορίες και τι καθόμαστε και λέμε. Ας πούμε, ας πούμε, μπουλάνε τις επιτροπές, μπουλάνε τον κόσμο με τις επιτροπές και ακόμα και χθες είδαμε στη συνεδρίαση, τέλος πάντων, που έγινε στην Οικονομική Επιτροπή, ότι ακόμα και χθες για τις απαλλαγές δεν ξέραν τι να κάνουν. Υπάρχει εμπειρία, αλλά φαίνεται ότι αυτή η εμπειρία που υπάρχει και η καλή γνώση οικονομικών εξαντλούνται σε άλλα ζητήματα. Λοιπόν, πάντως, κανείς από αυτούς δεν έχει απαντήσει μέχρι τώρα πιστικά για την επόμενη μέρα. Και το επαναλαμβάνω, υπάρχει μια ενεργή απειλή στην πόλη της Καλαμάτας που λέγεται αντιπλημμυρική θωράκιση. Μπορεί να μας φλωμώνουν στα έργα που θα γίνουν, αλλά μέχρι να γίνουν αυτά τα έργα, υπάρχει μπροστά χειμώνας. Και εδώ καλούνται όλοι να απαντήσουν πιστικά. Ναι, δεν πρόκειται ούτε τον επόμενο χειμώνα κάποια από τα έργα να γίνουν. Ναι. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Είχαμε και το άλλο όμως το σκηνικό. Είδαμε έτσι και μία διάσταση που είχε να κάνει με τις αντιδράσεις, τέλος πάντων, που υπάρχουν από τις μειοψηφίες. Θα τα δούμε. Και οι μειοψηφίες έχουν τη δική τους ευθύνη γύρω από τον έλεγχο που κάνουν γύρω από τα πράγματα. Και φυσικά υπάρχει και κυβερνητική ευθύνη για το γεγονός ότι έχουν καθυστερήσει τα ποσά αυτά να δοθούν. Το είπαμε, γιατί θεωρητικά και αυτοί έσπευσαν την πρώτη στιγμή, έπρεπε να έχουν πιστωθεί. Βγήκανε και είπαν ότι έχουν πιστωθεί, ότι τρέχει διαδικασία. Εντάξει, και ακόμα αυτά άφαντα είναι, έτσι. Είναι ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο πάντα λέμε και υπό τις συνθήκες που επικρατούν στην χώρα. Λοιπόν, πάντα το λέμε και αυτό. Το κλείνουμε για να μην κοροϊδευόμαστε. Μπορούσαν να κάνουν απλά πράγματα να ανακουφίσουν τους πολίτες. Είτε Δήμος, είτε κυβέρνηση, είτε οποιοδήποτε άλλος. Έχουμε φτάσει 40 μέρες μετά και οι πολίτες δεν έχουν δει τίποτα. Και πολύ περισσότερο οι πληγέντες που είναι. Όχι μόνο στον αστικό χώρο, είναι και αγρότες, είναι και εκτινοτρόφοι, είναι και επιχειρηματίες. Όλοι αυτοί δεν έχουν δει τίποτα. Τώρα, το να κάτσετε ο καθένας να παίζει το δικό του πολιτικό παιχνίδι και να λέει φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, ας κάτσουνε, ας κλειστούνε σε ένα δωμάτιο και ας παίξουνε
αυτό το παιχνίδι. Τουλάχιστον οι πολίτες δεν μπορούν να γίνουν μέτοχοι σε αυτή την πραγματικότητα που αρχίζει να διαμορφώνεται στη δική τους πλάτη. Πάμε λίγο να δούμε και το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Παραμένει καυτό, αλλά και αυτό, όπως εξηγήσαμε και τις προηγούμενες μέρες, γύρω από την προοπτική ενός νέου διαγωνισμού, 5 εκατομμυρίων ευρώ αντιμετωπίζεται με προχειρότητα. Το ζήτημα με την διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο της Καλαμάτας αρχίζει να χοντρένει και να αποκτά διάφορες διαστάσεις, αφού τα λεφτά είναι και παραμένουν πάρα πολλά. Δεδομένου και των οικονομικών της εποχής, το νέο 5 εκατομμυρίων ευρώ έρχεται να προσθεθεί στην υπόθεση προσωρινή διαχείριση με έναν διαγωνισμό που ήδη έχει προκαλέσει σειρά ερωτημάτων για τον τρόπο αξιολόγησης και διαχείρισής του και για τις αλλαγές που έχουν υπάρξει. Το πιο σοβαρό θέμα είναι αυτό που όχι μόνο από περιβαλλοντική αλλά και από οικονομική άποψη έχει μεγάλο κόστος. Για την πόλη μας, αυτό το θέμα του διεθνή διαγωνισμού, όπως ξέρετε, έχει αλλάχθει αυτή η τεχνική έγκριση που κάναμε, η προσέγγιση του θέματος, μέχρι τώρα 2 φορές. Ο διαγωνισμός δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Θεωρώ ότι έχουμε ευθύνη εμείς στα δημοτική αρχή γι' αυτό. Τα απορρίμματα, αυτά τα σκουπίδια επάνω, ξέρετε πολύ καλά όλοι μας, ότι έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή μέχρι τον έδωτα, έχουν φύγει λόγω των πλημμυρών, έχουν κατέβει χαμηλά, τα στρατίσματα είναι πολύ πιο παρακάτω, δεν μαζεύονται τα εύκολα. Ο διαγωνισμός, ο οποίος συγκεντρώνει τα βλέμματα πολλών εταιριών, ανάμεσά τους και στην προηγούμενη του φάση της τοξότης του κ. Καλογρίτσα, πήρε όμως παράταση για την επόμενη εβδομάδα, με δικαιώματα να δίνονται από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής για την προχειρότητα που προσέγγισε το θέμα στην συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής. Επειδή λέω και διάφορα πράγματα περί του κ. Καλογρίτσα, τρεις φορές εσείς την περιμένετε για να προχωρήσετε σε μια σύμβαση διεθνή, νομίζω ότι είναι επώδυνο για την πόλη, κοστίζει πάρα πολλά χρήματα και θα πρέπει να δώσετε κάποιες απαντήσεις στην Οικονομική Επιτροπή με ένα εντελώς ανεπιδόητο τρόπο αναπτύξει και το θέμα. Και ο λόγος ήταν, το θυμίζω στους όσους δεν ήταν, επειδή υπήρχε η παρουσία, ο κ. Μπορέσου ξέρει, η παρουσία τεχνικών παραγόντων του Δήμου Καλαμάτας. Η καθόλου αέτοιμη Δημοτική Αρχή ξέχασε τις υπηρεσίες που ξαφνικά έλειπαν λόγω μετακόμισης. Αυτές ήταν οι επίσημες δικαιολογίες, την ώρα λοιπόν που παίζονταν τα χρήματα των δημοτών και το 5 των εκατομμυρίων ευρώ στο βωμό των σκουπιδιών. Με τέτοια λογική αντιμετωπίζεται μια τόσο σοβαρή υπόθεση που γεννά ερωτήματα και για τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή που φάνηκε να μην μπορούν να δώσουν απαντήσεις. Επειδή κάποιοι την έχουν δει ότι είναι στο κοινοβούλιο μέσα, ότι είναι βουλευτές, δεν ξέρω και εγώ πώς την έχουν δει και με τις τοποθετήσεις τους και με το ύφος πολλές φορές που λαμβάνουν. Είναι όπως κατηγορούσαν κάποτε αυτούς που για τα μνημόνια που δεν τα διαβάζανε. Δεν ξέρω αν αυτοί διαβάζουν τι υπογράφουν και τι δίνουν με την ψήφα τους έγκριση, όρους, προϋποθέσεις και όλα τα υπόλοιπα, τα ψηλά γράμματα που έχουμε μάθει να λέμε σε αυτού του είδους συμφωνίες. Δεν ξέρω επίσης, επειδή ρωτήσαμε και χτες από αυτό το βήμα, αλλά υπάρχουν και γενικότερα από την αντιπολίτευση άνθρωποι που έχουν τοποθετηθεί επ' αυτού. Υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις, δεν ξέρω μήπως μπήκαν στη διαδικασία μετά από όλα αυτά να κάτσουν να διαβάσουν και επειδή είναι πολλές σελίδες μήπως δεν πρόλαβαν να διαβάσουν και θα κάτσουν όλη αυτή την εβδομάδα για να το πάνε την επόμενη. Η πολιτική ωστόσο ευθύνη για τις καθυστερήσεις αλλά και τα όσα έχουν τρέξει εδώ και χρόνια γύρω από την διαχείριση των απορριμμάτων ανήκει στον Δήμαρχο της Καλαμάτας. Ο Παναγιώτης Νίκας ωστόσο εμφανίστηκε εξοργισμένος, πετώντας την ευθύνη από πάνω του προς τους δικούς του συνεργάτες, γιατί δεν πέρασαν αυλεπίοι τους όρους του διαγωνισμού. Είπαμε για το γεγονός ότι πολύ σημαίνει συνεδρία. Δεν το ήξερα και αν το ήξερα δεν θα συνέβαινε αυτό ποτέ. Πότε δεν θα συνέβαινε. Διότι λύνει να πει και σχόλια διάφορα. Πράγματι. Εξοργήθηκα όταν το έλεγα. Όταν συζητάμε αυτό το θέμα δεν μπορεί να μην είναι όλη η πλησία εδώ. Θα μου πεις είχε συμβεί σήμερα το γεγονός της μεταφοράς των υπηρεσιών. Και λοιπόν, προφανώς καταλαβαίνετε ότι εγώ τα λέω όλα αυτά και τα ποτώνω. Γι' αυτό μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Να φορτωθώ όσα μπορώ. Αλλά να τα ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν έχετε χρόνο να κάνετε έκθεση συνεδρίας και να φέρετε την υπηρεσία εδώ να εξηγήσει η υπηρεσία. Και να το κάνετε. Δεν πιστεύουμε με τον διαγωνισμό αυτό να έχουν την εντύπωση ορισμένοι ότι θα λιάνουν τις καταστάσεις, θα στρογγυλέψουν τα πράγματα, τις γωνίες, θα εξηλαιωθούν, να το θέσω έτσι, για όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, παράδειγμα στη Μαραθώλακα. Δεν νομίζω ότι το πιστεύει κανένας. Θα είναι αφελής άμα το πιστεύουν αυτό το πράγμα. Ότι με ένα νέο διαγωνισμό και δεν ξέρω και εγώ με πιθανόν νέο εργολάβο, θα τα φορτώσουν πού.
Οι πολιτικές ευθύνες είναι πολιτικές ευθύνες και οι ευθύνες των εργολάβων είναι ευθύνες των εργολάβων. Αυτά θα τα χωρίσουν οι αρμόδιοι αυτοί που θα, κάποια στιγμή θα ασχοληθούν με το ζήτημα. Υπάρχει και ζήτημα, ως φαίνεται, πολιτικό και ηθικό, τα οποία πρέπει να αναζητηθούν. Τώρα στην βάση και στην κατεύθυνση όπου αυτά θα τα δούμε το επόμενο διάστημα να ξεδιπλώνονται, επίσης είναι μια ερώτηση που χρήζει απάντηση. Εάν θα τη λάβουμε, μένει να το δούμε. Σημειώνουμε, Κώστα, εξ αρχής ότι ο διαγωνισμός τελικά πάει για την επόμενη εβδομάδα και είπαμε ότι πάει εβδομάδα σε εβδομάδα, καθυστερήσεις, και εδώ αναδεικνύονται εν της πράγμας η προχειρότητα και οι προχειρότητες με τις οποίες αντιμετωπίζεται μια τέτοια σοβαρή κατάσταση πολλών εκατομμυρίων ευρώ και χρημάτων των δημοτών. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι από την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διεφάνει ότι κάτι γίνεται. Αυτό είναι μια διαπίστωση, νομίζω δεν μπορεί να την αφισβητήσει κανένας. Το ερώτημα τώρα είναι αν κάνουν πλάκα. Ένα μάλλον από τα ερωτήματα είναι αν κάνουν πλάκα με τα εκατομμύρια ευρώ των πολιτών. Και τα εκατομμύρια ευρώ τα οποία πηγαίνουν προς την όποια διαχείριση, την όποια προσωρινή τέλος πάντων διαχείριση των σκουπιδιών γίνεται. Ένα άλλο θέμα το οποίο φαίνεται ότι μπαίνει στην συζήτηση έχει να κάνει θέμη και με την προχειρότητα. Με την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα από ένα επίσης σοβαρό όργανο όπως είναι η Οικονομική Επιτροπή, η οποία έχει δείξει το αντίθετο, ότι ειδικά αυτά τα θέματα τα προσεγγίζει με ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα, βλέποντας και στο βίντεο τον κύριο Νίκα εξοργισμένο για τα όσα συνέβησαν εχθές, εγώ θα σου πω ότι προβληματίστηκα. Και προβληματίστηκα για ποιο λόγο. Διότι όσοι γνωρίζουν τον κύριο Νίκα αλλά και το πώς η Δημοτική Αρχή όλα αυτά τα 10 χρόνια που λειτουργεί, γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει κάτω καρφίτσα και να μην ενημερωθεί ο Δήμαρχος. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί το οτιδήποτε και να μην έχει άμεση ενημέρωση ο Δήμαρχος. Ακόμα και για τις κλήσεις που κόβουν, έχει άμεση ενημέρωση ο Δήμαρχος. Αυτό το γνωρίζουν οι πάντες. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν όλοι οι πολίτες της Καλαμάτας. Ή δεν γνώριζε λοιπόν, όπως φάνηκε, όπως ο ίδιος είπε, δεν γνώριζε τι συμβαίνει. Αυτή είναι η μία άποψη. Η άλλη άποψη είναι ότι μπορεί να το άφησε στο φλου. Να περάσει κάπως έτσι. Είναι δύο ζητήματα τα οποία επίσης κάποια στιγμή ίσως απαντηθούν. Από την άλλη τώρα, τον άκουσα και τον ακούσαμε, τον κύριο Νίκα, να μιλάει και να δηλώνει εξοργισμένος και ότι δεν θα το επέτρεπε ποτέ αυτό αν το γνώριζε να γίνει. Δηλαδή τι δεν θα επέτρεπε. Μιλάμε για ένα όργανο, Οικονομική Επιτροπή. Τι έπρεπε να κάνουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Να το περάσουν να βλέπει. Γιατί εμείς έχουμε μπερδευτεί. Γνωρίζανε τι θα περάσουν και απλά το περάσανε γιατί φοβηθήκανε κάτι. Ποιο κάτι. Δεν το περάσανε γιατί, για ποιο λόγο δεν το περάσανε γενικότερα. Και από την άλλη, εάν γνώριζαν ότι όλα είναι καλά, έχοντας πλειοψηφία στο συγκεκριμένο όργανο, όπως σε όλα τα όργανα τα δημοτικά, έχοντας την πλειοψηφία, για ποιο λόγο δεν συνέχισαν την διαδικασία και η όποια συζήτηση, ακόμα και με τις υπηρεσίες, ακόμα και με τους παράγοντες, θα γινόταν στο Δημοτικό Συμβούλιο που είναι και το κυρίαρχο όργανο για να πάρει την απόφαση. Δεν είναι λίγες οι φορές που θέματα έχουν περάσει από τις επιτροπές και είτε έχουν σταματήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν επιστρέψει στις επιτροπές, είτε έχουν ακυρωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Για ποιο λόγο λοιπόν η όλη συζήτηση δεν έφτασε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι κάτι το οποίο επίσης χρήζει μια απάντηση, δεδομένου, το ξαναλέμε, ότι η Δημοτική Αρχή έχει την πλειοψηφία εκεί. Να, εγώ να σου πω ότι είναι έκθετη και η Δημοτική Αρχή και ο ίδιος ο Δήμαρχος Καλαμάτας από τη στιγμή που εμφανίζει αυτό το συγκεντρωτικό πρόσωπο εξουσίας να μην γνωρίζει τι συμβαίνει για ένα τόσο σημαντικό θέμα που άπτεται πολλών εκατομμυρίων ευρώ και χρημάτων των δημοτών. Για την διαχείριση, το επισημαίνω ξανά, αλλά και η ίδια η Οικονομική Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την κατάσταση και τον τρόπο λειτουργίας της. Τα δύο κομμάτια είναι αυτά. Το άλλο κομμάτι που είδαμε είναι η συμπεριφορά του κυρίου Νίκα, ο οποίος, όπως τόνισες και εσύ, ήταν εξοργισμένος. Θα σου πω πως ο κύριος Νίκας κρέμασε στα μανταλάκια τους συνεργάτες του, τους άμεσους συνεργάτες, χθες κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρχισε να τους ξεφωνίζει παρουσία πολιτών άλλων δικών του ανθρώπων και φυσικά των ανθρώπων της αντιπολίτευσης, και μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Νίκας είναι αυτός που έχει αφήσει μόνος του τους συνεργάτες απέναντι σε καταδικαστικές αποφάσεις. Άσχετα αν τώρα θα γίνει έφεση
ακόμα και για το κομμάτι της Μαραθώλακας. Επαναλαμβάνω, η στάση και η συμπεριφορά του κυρίου Νίκα χθες ήταν ότι ο ίδιος κρέμασε στα μανταλάκια του συνεργάτες του, βγάζοντας από πάνω το βάρος της ευθύνης που του αναλογούσε, που σαφώς υπάρχει. Πώς αναφορτωθεί ο άνθρωπος, το είπε και ο ίδιος. Τώρα, από την άλλη, υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και της δημοτικής αρχής, ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την πολιτική και με το κατά πόσο όλα αυτά συνάδουν με το πολιτικό και ηθικό, το νόμιμο. Είναι ένα πράγμα το οποίο αλληλοσυμπληρώνει η μία έννοια την άλλη και σίγουρα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, όχι μόνο την Τρίτη που θα γίνει συνεδρίαση, γιατί πιθανότατα πλέον με πλειοψηφία θα περάσει, αλλά το τι εξελίξεις θα ακολουθήσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ακόμα και ο διαγωνισμός να γίνει, ακόμα και να ξεκινήσει τέλος πάντων η όποια χύψη εργολαβία. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε λίγο τα τεκτενόμενα σε μια κατεύθυνση όπου σίγουρα τα όσα λέγονται στο παρασκήνιο προβληματίζουν πάρα μα πάρα πολύ. Και φυσικά όλοι ελπίζουμε για το καλό της πόλης. Κώστα, να σε ευχαριστήσω. Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ δεν ήταν και δεν είναι ένα προοδευτικό σχέδιο, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα του δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Στέλνοντας μήνυμα προς τους εταίρους για το ζήτημα του χρέους, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η συμφωνία οφείλει να τηρηθεί από όλους. Αυτές οι πολιτικές παρεμβάσεις δεν έχουν όμως απλώς και μόνο κοινωνικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, δημιουργούν είτε με άμεσο είτε με έμεσο τρόπο προϋποθέσεις στήριξης και ενίσχυσης της κοινωνικής κατανάλωσης, προϋποθέσεις στήριξης της αγοραστικής δύναμης των ασθενέστερων στρωμάτων. Είναι αυτές οι παρεμβάσεις που οδηγούν την οικονομία σε τροχιά ανάκαμψης παρά τις αντίθετες προβλέψεις για το 2016. Και είναι ακριβώς και αυτές οι πολιτικές που συνέτειναν στην αποκλιμάκωση της ανεργίας κατά 4 μονάδες στον 1,5 χρόνο που βρισκόμαστε στη διακυβέρνηση. Ακριβώς σε αυτό το σημείο, συντρόφισσες και σύντροφοι, βρίσκεται και η διαχωριστική γραμμή μεταξύ μιας αριστερής πολιτικής ανακατανομής βαρών και μιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής που θέλει την ανάπτυξη πάνω στα συντρίμμια της κοινωνίας και της εργασίας. Γιατί δείτε αλήθεια τι ακριβώς προτείνει η νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη ως εναλλακτικό σχέδιο, ως εναλλακτική προοπτική. Να μειωθούν οι φόροι για τις επιχειρήσεις, μάλιστα, πρέπει να γίνει αυτό, αλλά πώς? Με εξοικονόμηση τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων από περικοπές και απολύσεις στην υγεία και στην παιδεία και από την κατάργηση όλων των δομών αλληλεγγύης και όλων των προγραμμάτων στήριξης που δημιούργησε η κυβέρνησή μας. Ακούσαμε λοιπόν κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα όσα επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας να καλησπέρισουμε τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδας, τον κύριο Γκιόλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανέλοπουλε. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιο είναι το στίχημα για αυτό το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και αν έχει μια ρεαλιστική κατεύθυνση στην επανασύνδεσή του, να το πω έτσι, με την κοινωνία. Ναι, και τα δύο αυτά είναι τα διακυβεύματα. Εγώ από τις δύο μέρες έτσι που παρακολούθησα, μάλλον τη σημερινή, μια και η πρώτη ήταν οι χαιρετισμοί των συνέδρων και πρωτίστως ο λόγος του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η αγωνία των μελών σχετικά με το αν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να καταφέρει να ασκήσει αριστερή πολιτική στις παρούσες δύσκολες συνθήκες. Ένα απ' όλα. Το δεύτερο, και νομίζω αρκετά σοβαρό και μπορώ να το πω έως υπαρξιακό θέμα. Το δεύτερο είναι κατά πόσο μπορούμε να γίνουμε περισσότερο εξωστρεφείς, γιατί όντως το κόμμα είναι συρρυκνωμένο, δεν ατυχεί και δεν αντιστοιχείται προς τις κοινωνικές δυνάμεις που υποστηρίζουν και ψηφίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν η ανάγκη είναι να γίνουμε περισσότερο εξωστρεφείς, να αποκτήσουμε πιο παρεμβατικό και ελεκτικό ταυτόχρονα ρόλο στη διακυβέρνηση. Γιατί και αυτό, ξέρετε, είναι ένα ζητούμενο. Ναι, το όταν παρεμβατικό και ελεκτικό τι σημαίνει, δηλαδή μια κριτική εκ των έσω ή μια επαφή με την κοινωνία την οποία μπορεί να μεταφέρουν οι βουλευτές? Πρώτη θα είναι, όχι μόνο για τους βουλευτές, δεν είναι το στίχημα, δεν είναι για τους βουλευτές. Το στίχημα για τα στελέχη. Είναι για όλα τα μέλη. Είναι για όλα τα μέλη. Γιατί δεν μπορεί ποτέ κανένα κόμμα κυβερνητικά να σταθεί και μάλιστα αν θέλει να λέγεται αριστερό,
Αν δεν είναι γιωμένο, όπως λέμε, με την πραγματικότητα, αν δεν παρακολουθεί τις αγωνίες, τους πόθους, τα οράματα και τα αιτήματα των πολιτών, αν δεν τα μεταφέρει προς το κόμμα, αν δεν τραβάει και το μανίκι μερικές φορές του κόμματος, γιατί, ξέρετε, ο κυβερνητικός καμιά φορά οδηγεί σε, πώς να το πούμε, σε μια ρεαλιστικότητα τέτοια που μπορεί να ξεφεύγει από τους στόχους. Κύριε Γκολά, εκτιμάτε ότι κλονίστηκε, να το πω έτσι, η εμπιστοσύνη ή η σύνδεση του κόσμου με τον ΣΥΡΙΖΑ βάσει του γεγονότος ότι έπρεπε να εκτελεστεί και να υλοποιηθεί το τρίτο μνημόνιο, η συμφωνία και όλα τα υπόλοιπα τα σκληρά μέτρα που έχουν αποφασιστεί? Ασφαλώς ήταν το ζητούμενο και νομίζω και η αγωνία έβγαινε μέχρι τώρα και από τους συντρόφους και από όλα τα μέλη στις σχετικές μέχρι τώρα ομιλίες. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τελικά το αποτέλεσμα της επιλογής αυτής, της επιλογής της μιας ήττας, μιας διαχειρίσιμης ήττας, ενός συμβιβασμού που έγινε προκειμένου να καταφέρουμε να τραβήξουμε το πρόγραμμα της δημοσιονομικής πολιτικής χωρίς να αιμορραγήσει άλλο ελληνικός λαός. Δηλαδή αυτά τα 3 χρόνια που καταφέραμε να υπάρχουν αυτές οι δόσεις και το κράτος να μην είναι υποχρεωμένο να πληρώνει μέχρι σημείου που έγινε πέρσι, δηλαδή να ξύνουμε τον πάτο του βαρελιού, να κινδυνεύουν να μην υπάρχουν μισθοί, έχει περάσει. Αυτό το πράγμα και με τον περιορισμό των πλεονασμάτων που δυστυχώς δεν πρέπει να το ξεχνάμε είχαν προσυμφωνηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά σε μεγάλα ποσοστιαία μεγέθη της τάξης του 3,5 έως 4% σε ένα δηλαδή ΑΕΠ που ανέρχεται στα 180 δις, τα 3% είναι 5,5 εκατομμύρια. Γι' αυτό λέμε ότι στα 3 χρόνια αυτά επετεύχθη μια οικονομία της τάξης περίπου των 19 με 20 δισεκατομμυρίων. Υπό άλλες συνθήκες δηλαδή η αιμορραγία θα ήταν αφάνταστη. Δεν πάβει να κάναμε έναν επώδυνο συμβιβασμό, όπως είπα. Το 3% του ΑΕΠ που ήμασταν υποχρεωμένοι μέσα στο 2017, μέσα στο 2016 να το βρούμε περιορίζοντας και τις συντάξεις κατά ένα μέρος, αυξάνοντας το ΦΠΑ και αυξάνοντας άλλο 1% τις ασφαλιστικές εισφορές, δυστυχώς, με λύπη δική μας, αλλά πλέον χωρίς να υπάρχει άλλος δρόμος, το επιλέξαμε, γιατί καλός ή κακός αυτό επελέγει και από την προηγούμενη Βουλή του 2015, με ψήφους, όπως θυμόμαστε όλοι, 220, αλλά και μετά από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, που πλέον είχαμε πει καθαρά την αλήθεια, ότι αυτά τα νούμερα πρέπει τις δημοσιονομικές, που ανταποκρίνονται σε μια περιορισμένη δημοσιονομική πολιτική, και το λέω περιορισμένη γιατί είχαμε τραβήξει τα μοίρια όσα επί 4-5 χρόνια. Και σίγουρα όταν φτάνεις μετά από μια πενταετία και εξακολουθείς να παίρνεις τέτοια επώδυνα μέτρα, σαφώς ο κόσμος αντιδρά, σαφώς ο κόσμος οργίζεται, αλλά νομίζω μας πιστώνει το ότι όλα αυτά γίνονται με καθαρά χέρια, με καθαρό πρόσωπο και κοιτάμε πια τον κόσμο στα ίσα, στα μάτια. Μάλιστα. Με την προοπτική πια να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα μέσα από τις αξιολογήσεις, να απαιτήσουμε, όπως έκανε και χθες ο Πρωθυπουργός και νομίζω ήταν μια έκκληση όχι εσωτερική, προς τα έξω, προς τους δανειστές, προς τους εταίρους μας, τα συμφωνημένα να τηρηθούν. Το Pacta sunt servanda που λέμε, τα συμφωνημένα πρέπει να είναι ισχυρά και να τηρούνται, δεν ισχύει μόνο από πλευράς μας, περιμένουμε λοιπόν μετά την αξιολόγηση τη δεύτερη που θα γίνει περί τον Νοέμβριο, πριν το τέλος του έτους να συζητήσουμε πια ουσιαστικά για το χρέος. Πώς μπορεί να απαλληφθεί, πώς μπορεί να γίνει πιο ελαφρύ, και νομίζω οι ιδέες υπάρχουν, φτάνει και οι συνεργάτες μας, οι συνεταίροι μας να δεχτούν να το συζητήσουμε ουσιαστικά και πιστικά. Μια ερώτηση μόνο να σας κάνω, βεβαίως, έτσι κλείνοντας, γιατί το ζήτημα ωστόσο της κοινωνικής και οικονομικής ανάκαμψης πέρα από τα οποιαδήποτε κομματικά ή πολιτικά ζητήματα είναι το κυρίαρχο. Και εδώ δεν χωράνε κόμματα, φαντάζομαι, η κατευθύνση ή οτιδήποτε άλλο. Η κοινωνική και η οικονομική ανάκαμψη. Εδώ πώς θα μπει ξανά σε τροχιά, θα λέει κανείς, η κοινωνία, οι πολίτες που τόσο έχουν υποφέρει και με ποιον τρόπο, έτσι, γιατί καλό το χρέος, καλά όλα τα υπόλοιπα που αναφέραμε και που σαφώς έχει προθέσει να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι πώς θα δουν οι πολίτες όμως κάτι διαφορετικό στην επόμενη μέρα, που αντιμετωπίζουν και πληστηριασμούς, που αντιμετωπίζουν και μια σειρά από άλλες δύσκολες καταστάσεις πιέσεων, είτε στα οικονομικά τους, είτε στις συντάξεις, είτε οπουδήποτε άλλο.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι οικονομικές καταστάσεις είναι δυσκερείς. Σχετικά με το θέμα των πληστηριασμών, δεν είναι τόσο τραγικά όπως θέλουν να τα εμφανίζουν κάποιοι. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Υπάρχουν υπαρκτοί κίνδυνοι. Η προστασία της πρώτης κατοικίας έχει επιτευχθεί σε μέγιστο βαθμό, τουλάχιστον για τα μεσαία και λαϊκά στρώματα. Τώρα, για το θέμα το οικονομικό, όπως είπατε, ξέρετε, η οικονομία δεν είναι μόνο οι αριθμοί που για την ώρα δείχνουν ότι πηγαίνουν καλά. Αυτό λέω ότι δείχνουνε. Υπάρχει ο αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος έχει ήδη ψηφιστεί και περιμένουμε να γίνεται πράξη. Υπάρχουν τα προγράμματα του ΕΣΠΑ από το πρόγραμμα και τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Καθώς υπάρχει τέλος και το πακέτο του Juncker, όπως λέμε, το οποίο εμπροστοβαρός θα πέσει, αλλά βέβαια σε επιχειρηματίες και επιχειρήσεις που θα εισφέρουν και εξιδίων. Θέλω να πω δηλαδή με όλα αυτά και με τα έργα που πλέον συνεχίζονται με εντατινόμενο βαθμό. Αναφέρομαι στα 4 μεγάλα οδικά έργα. Όλα αυτά θα δώσουν μια όθηση, συν τις επιστροφές των ληξιπροθέσμων, τις οποίες έχουμε αναλάβει υποχρέωση έναντι των δανειστών, που έτσι κι αλλιώς έπρεπε να γίνει, γιατί αυτό το πράγμα θα αποτελέσει μια ζωογόνα δύναμη στην κοινωνία. Ελπίζουμε ότι με όλα αυτά και με μια σταθερότητα που τουλάχιστον σε αυτή τη φάση φαίνεται να παγιώνεται, να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, εφόσον με το καλό και τα κόκκινα δάνεια καταφέρουν να μπορέσουμε να βάλουμε μια τάξη, να απαλλαγεί δηλαδή, να απαλλαγούν ο τραπεζικός τομέας από όλο αυτό το μεγάλο, το επώδυνο χαρτοφυλάκιο, για να μπορέσει πια να δανειοδοτήσει και τη ζωντανή και την κοινωνία και τη ζωντανή οικονομία. Υγιή επιχειρηματικότητα, όπως λέμε. Και αυτό λοιπόν είναι ένα από τα στοιχήματα τα άμεσα, και νομίζω ότι εφόσον εξασφαλιστεί η ηρεμία, όπως είπα, και μια οικονομική ισορροπία, να μπορέσουμε να το δούμε πλέον πιο αισιόδοξα. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Νομίζω δηλαδή, ασχέτως κομμάτων, αυτό που είπατε πριν, ότι οι Έλληνες έχουν ανάγκη να δούνε κάπως τον ορίζοντα λίγο πιο ανοιχτό και να δούνε καλύτερες μέρες, είναι αναγκαιότητα. Φτάνει να δουλέψουμε όλοι, να μεγαλώσουμε την πια και να κάνουμε προσπάθειες για την οικονομική μας ανόρθωση. Σας ευχαριστώ. Με μια δίκαιη κατανομή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Καλή συνέχεια. Yeah. Μένουμε εμείς στα ζητήματα της οικονομίας, βάσει αυτών των όσων ανέφερε ο κ. Γκιόλες, για να πούμε ότι με το ΕΣΠΑ να αποτελεί τη βασική πηγή χρηματοδότησης δράσεων ανάπτυξης στη χώρα, ενθαρρυντικά είναι τα όσα σημειώθηκαν και από τον αρμόδιο για το θέμα υφυπουργό Αλέξη Χαρίτση. Σύμφωνα με τον Μεσίνιο Πολιτικό, σύντομα, και αυτό είναι σημαντικό, θα είναι στον αέρα το 50% των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της τρέχουσας περίοδου. Την πεποίθηση ότι πολύ σύντομα θα έχει ενεργοποιηθεί το 50% του ΕΣΠΑ 2014-2020, ποσοστό που αντιστοιχεί σε αξιοποίηση κοινοτικών πόρων ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ, εξέφρασε ο Υφυπουργός Οικονομίας, αρμόδιος για τα ζητήματα του ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης. Παράλληλα, προσέθεσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αξιοποιήσει μέσω του ΕΣΠΑ το θετικό momentum που δημιουργείται στην ελληνική οικονομία. Η υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ προχωράει με γοργό ρυθμό. Ήδη έχουμε ξεπεράσει το 40% της ενεργοποίησης των νέων προγραμμάτων. Υπενθυμίζω ότι τα αντίστοιχα ποσοστά ενεργοποίησης στην προηγούμενη περίοδο, προγραμματική περίοδο, ήταν περίπου στο μισό σε σχέση με σήμερα. Και βεβαίως προχωρούμε στην εκτέλεση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Ο στόχος που έχουμε θέσει βάσει και του προϋπολογισμού του 2016 για πλήρη εκτέλεση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στο ύψος των 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εκπληρωθεί στο ακέραιο. Όλα αυτά τη στιγμή που από την πλευρά του και ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιώργος Σταθάκης επιβεβαίωσε την καλή πορεία που έχει λάβει η ελληνική οικονομία σε επίπεδο αριθμών. Είναι το πρώτο τρίμηνο το οποίο είναι θετικό πρόσημο σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, το πρώτο τρίμηνο του 2016. Και υπάρχει η βεβαιότητα επίσης ότι η ίδια πορεία, το θετικό πρόσημο σε σχέση με το προηγούμενο, δηλαδή τρίμηνο, θα συνεχιστεί και στο τρίτο τρίμηνο του 2016 και με ισχυρές ενδείξεις στο τέταρτο. Συνεχώς αυτή η γενική εικόνα, η εικόνα δηλαδή τριών διαδοχικών τριμήνων τα οποία αποκτούν θετικό πρόσημο, τουλάχιστον σε ένα ευρύ φάσμα οικονομολόγων θεωρείται ως τάση η οποία διαμορφώνει πλέον μια μονιμότερη τάση της οικονομίας. Με κινητοποίηση της 17 Οκτωβρίου συνεχίζουν τον αγώνα τους ανάντια στα όσα προωθούνται στο μέτωπο των εργασιακών, συνδικάτα και εργαζόμενοι. Για την Καλαμάτα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην πλατεία 23 Μαρτίου.
Με τα εργασιακά να βρίσκονται στο επίκεντρο, νέες κινητοποιήσεις ετοιμάζονται και στην περιοχή της Μεσσηνίας, με μία από αυτές να είναι προγραμματισμένη για τις 17 του Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην πλατεία 23 Μαρτίου στην πόλη της Καλαμάτας. Γνωρίζετε, από το καλοκαίρι, με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, έχουμε ξεκινήσει ένα τιτάνιο αγώνα για την συνυπογραφή από τα συνδικάτα, τα εργατικά κέντρα και τις ομοσπονδίες νομοσχεδίου για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και την κατάθεση στη Βουλή για ψήφιση. Πάνω από 400 σωματεία από κάθε κλάδο σε όλη τη χώρα, δεκάδες ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα συντονιζόμαστε, διεκδικούμε με ανυποχώρητο αγώνα την κατάργηση των αντεργατικών νόμων των τελευταίων ετών, την υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και κλαδικών συμβάσεων εργασίας. Ο αγώνας τώρα ξεκινά δυναμικά με την απέτηση το νομοσχέδιο να γίνει νόμος του κράτους. Συνδιοργανώνουμε συλλαλητήριο τη Δευτέρα 17 Οκτώβρη και ώρα 7 στην πλατεία 23 Μάρτη. Απαιτούμε την επαναφορά και υπογραφή των κλαδικών συμβάσεων εργασίας, την αποπληρωμή των απολειών μας, κανένας εργαζόμενος κάτω από 751 ευρώ. Στις 17 Οκτώβρη δίνουμε συνέχεια με συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις της χώρας. Το Συνδικάτο Οικοδόμων καλεί όλους τους συνάδελφους οικοδόμους να συμμετέχουν μαζικά στη συγκέντρωση στην πλατεία 23 Μάρτη στις 7 η ώρα το απόγευμα. Και εμείς συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο που θα γίνει στις 17 Οκτώβρη στην πλατεία 23 Μαρτίου και ώρα 7. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους συνταξιούχους, γενικά το λαό της πόλης μας της Μεσσηνίας να συμμετάσχει. Επίσης διεκδικούμε με την πάλη μας να υπογραφτεί ξανά συλλογική σύμβαση εργασίας. Ένα συμβολιογράφος συνελήφθη στην Πάτρα, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία ενέχεται σε παράνομες αναγνωρίσεις παιδιών. Επίσης, για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν δύο Ελληνίδες ηλικίες 27 και 18 ετών, ενώ αναζητούνται και δύο υπήκοοι Πακιστάν. Ένα συμβολιογράφος καθώς και δύο γυναίκες Ρωμά στα χέρια των αστυνομικών της ασφάλειας Πατρών. Πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες ελληνοποιήσεις μέσω αναγνώρισης ανηλίκων παιδιών. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται 4 ακόμα άτομα και συγκεκριμένα 2 αλλοδαποί υπήκοοι Πακιστάν, ηλικίας 38 και 21 ετών, καθώς και 2 ημεδαπές γυναίκες ηλικίας 48 και 40 ετών, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Σε βάρος των τριών σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, της δωροδοκίας και της ψευδούς βεβαίωσης και νόθευσης. Οι 27χρονοι και 18χρονοι ημεδαποί προσκόμισαν στο Δήμο Πατρέων συμβολιογραφικές πράξεις εκούσιας αναγνώρισης τέκνου, τις οποίες είχε συντάξει ο συμβολιογράφος, επιχειρώντας να πετύχουν την αναγνώριση των ανήλικων τέκνων τους από τους δύο αλλοδαπούς οι οποίοι διαμένουν παράνομα στη χώρα μας. Η κατάθεση των συμβολιογραφικών πράξεων στο Δήμο έγινε με υπόδειξη της 48χρονης και 40χρονης συμμεταπής, ενώ απότερος σκοπός της αναγνώρισης των παιδιών ήταν να δοθεί δυνατότητα στους δύο αλλοδαπούς οι οποίοι διαμένουν παράνομα στη χώρα μας να μπορούν να αιτηθούν άδεια διαμονής στην ελληνική επικράτεια ως γονείς ανήλικων παιδιών. Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του συμβολιογράφου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα βιβλίο συμβολίων, 5 ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και 5 πράξεις εκούσιας αναγνώρισης τέκνων, στις οποίες έλειπαν οι υπογραφές μεταξύ των συμβαλωμένων μερών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα πρωτοδικών πατρών και κρατούνται προκειμένου αύριο οδηγηθούν ενώπιν τον ακριτή. Αντιδράσανε συνέχεια στα Βηλιατρά με αφορμή το κλείσιμο στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Για μια ακόμη φορά, κάτοικοι και φορείς της τριφυλιακής πόλης εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην προωθούμενη πολιτική. Την εντονή αντίδρασή τους για μία ακόμα φορά εξέφρασαν φορείς της περιοχής των Φιλιατρών αναφορικά με το ζήτημα που αφορά στην κατάργηση του αστυνομικού τμήματος της περιοχής τους. Εγώ έχω πέσει θύμα κλοπής. Δεν είναι ότι κλέψαν την αξία των πραγμάτων, είναι ότι σου κλέψει την ίδια τη ζωή. Συναισθήματα. Το χτες, το σήμερα και το αύριο. Η λύση υπάρχει όμως. Είναι πολύ απλή. Να βρείτε το στένος όλοι σαν αντίδραση να παρατηθείτε. Μόνο έτσι θα κάνετε κάτι. Το να φωνάζετε εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει τίποτα. Σήμερα που η πατρίδα μας αντιμετωπίζει καυτά κοινωνικά προβλήματα και οικονομικά,
Οι υπόλοιποι των φιλιατρών μαζί που κατεξοχήν είναι μια αγροτούπολης, μια καμπούπολης που όμοια της είναι μόνο το Τυπάκι στην Κρήτη, προσφέρει στην εθνική οικονομία, προσφέρει στο ΦΠΑ, προσφέρει στην παραγωγή στην Ελλάδα και νομίζω ότι η αντιμετώπιση την οποία υφίσταται από τις κυβερνήσεις ανέκαθεν δεν είναι η πρέπουσα. Γιατί δεν πέρασε η άποψη όταν έλεγα ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε σκληρές μορφές κινητοποιήσεων. Δεν μπόρεσα να πείσω, πολλές φορές το είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι έπρεπε να αγωνιστούμε πιο σκληρά, αλλά κάποιοι μάλλον είχαν πάρει αυτά που θέλανε και δεν ήθελαν να ασχοληθούν πολύ με αυτό το θέμα. Τις πολιτικές του Μνημονίου κυρίως και με τον τρόπο που δομήθηκε ο Καλλικράτης και δεν θεωρούμε απλά πως είμαστε αδικημένοι, είμαστε αδικημένοι. Χωρίς τοπικισμούς και ακρότητες θέλουμε να παράσουμε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα. Ως εδώ. Πάμε εμείς τώρα από τα ζητήματα της περιφέρειας της Μεσσηνίας στην περιφέρεια της Πελοποννήσου και την Αργολίδα και να καλησπέρισουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας την Κατερίνα Κουρτέλη. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Θέμη. Ξεκινάμε με το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο των αγροτών σε επίπεδο Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Υπήρξε μια συνέντευξη σήμερα και έχουν υπάρξει εδώ και καιρό, θα έλεγε κανείς, κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι είναι λοιπόν, Θέμη, το πρώτο ειδικτικό συνέδριο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Οκτωβρίου το πρωί στο Δημαρχείο της Μεσσήνης, όπως έχει αποφασιστεί. Να πούμε λοιπόν ότι οι 6 αγροτικοί φορείς, οι σύλλογοι αυτοί, θα συνενωθούν προκειμένου, όπως δηλώνουν τα οργανωτικά μέλη, να μπορέσουν να διεκδικήσουν για τις δουλειές τους κόντρα σε όλα αυτά τα οποία η κυβέρνηση αποφασίζει για αυτούς. Έτσι λοιπόν καλούν όλους τους συναδέλφους τους να παρευρεθούν εκεί στην Μεσσήνη στο Δημαρχείο το πρωί της Κυριακής 23 του Οκτώβρη και αφορούν, η υπόθεση αφορά τους συλλόγους, τον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο Αργολίδας και τον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο Αρκαδίας, τον Ενωτικό Αγροτικό Συνεταιρισμό της Κορίνθου, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό της Μεσσήνης και τον Αγροτικό Σύλλογο Χανδρινού Μεσσηνία. Όλοι αυτοί λοιπόν οι 6 φορείς θα μπορέσουν να συνεδριάσουν, να βγάλουν ένα συμβούλιο το οποίο θα μπει μπροστά στις διεκδικήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της Πελοποννήσου. Πέρα από τους αγροτικούς συλλόγους, να πάμε εμείς στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία και με την διαμαρτυρία συνδικάτου της Αργολίδας στον ΟΑΕΔ. Ναι, το Συνδικάτο λοιπόν Γάλακτος και Τροφίμων και Ποτών της Αργολίδας πραγματοποίησε σήμερα το πρωί παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΑΕΔ Ναυπλίου για το ζήτημα της επιδότησης των εργατών οι οποίοι δούλευαν στις Εσπερίδες. Είναι γνωστό και το έχουμε δείξει από το κανάλι μας ότι κάηκε ολοσχερός στις 31/8/16. Λοιπόν, το Συνδικάτο, τα μέλη του Συνδικάτου Γάλακτος στέκονται δίπλα στους εργαζόμενους και ζητούν την επαναλειτουργία, πρώτον την επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων, όλων των εγκαταστάσεων του εργοστασίου, δεύτερον τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και τρίτον τη στήριξη της πολιτικής του κράτους απέναντι στους εργαζόμενους. Να πούμε όμως από την πλευρά του το Σωματείο των Εργαζομένων έχουν αποφασίσει ότι οι ΣΕΑΣ και οι Αργολίδες έχουν αποφασίσει ότι στέκονται δίπλα στην διοίκηση που επιχειρεί να βάλει πάλι σε σωστή λειτουργία το εργοστάσιο και να δουλέψουν πάλι στις δουλειές τους. Είναι απόφαση του Σωματείου των Εργαζομένων. Και κλείνουμε με την ημερίδα πρόληψης στην περιοχή του Άργους. Ναι, μια ιδιαίτερη ημερίδα, πραγματικά που αφορά πάρα πολύ κόσμο, είναι η πρόληψη και η ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού. Με κύριο μιλητή, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Δημητρακάκη, και θα διεξαχθεί συνέντευξη Μέγας Αλέξανδρος στο Τέχνη και Πολιτισμού, στο Άργο, την Κυριακή 16 Οκτωβρίου, 11 παρατέταρτο το πρωί. Να πούμε λοιπόν ότι η πρόεδρος του οργανωτικού, η κυρία Ψηλά Χρονοπούλου Μαρία, καλεί όλους να συμμετέχουν και μάλιστα σε αυτό. Αυτό γίνεται υπό την διοργάνωση του νοσοκομείου της Γυναικολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου της Αργολίδας, του Κέντρου Μαστού του Νοσοκομείου Αλεξάνδρας, της Αλληλεγγύης, είναι σύλλογος καρκινοπαθών Αργολίδας, είναι υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας. Μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, ημερίδα που αφορά πολύ κόσμο και μάλιστα ο καθηγητής είναι διακεκριμένος και θα ακουστούν πολύ ουσιαστικά πράγματα για την αντιμετώπιση αυτής της πρόληψης για τον καρκίνο που θερίζει, θα λέγαμε. Κατερίνα, να σας ευχαριστήσουμε.
Τώρα, έργο τάξιο θα γίνει η πλατεία Άρεως στην Τρίπολη τους επόμενους μήνες, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να χορηγήσει άδεια σε πολίτη για τη διενέργεια ανασκαφής ανέβρεσης κρυμμένου θησαυρού σε δημοτική έκταση. Το θέμα λαμβάνει έγκριση και από την αποκεντρωμένη διοίκηση. 400 κουτιά που περιέχουν πιθανότατα λίρες, ελπίζει πως θα βρει ένας αρχαίος, ο οποίος μετά από έρευνα και πληροφορίες που γνωρίζει, θεωρεί πως κοντά στην πλατεία Άρεως της Τρίπολης υπάρχει κρυμμένος θησαυρός. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει λοιπόν ο ενδιαφερόμενος είναι να απευθυνθεί στον ιδιοκτήτη του χώρου για να πάρει άδεια για εκσκαφή από αυτόν που έχει το άγιο το χώρο. Σε αυτή την περίπτωση, ιδιοκτήτης του χώρου ήταν ο Δήμος Τρίπολης. Όντως έγινε το αίτημα στο Δήμο της Τρίπολης, πάρθηκε η απόφαση από το Δήμο της Τρίπολης, του επιτρέψανε να κάνει την εκσκαφή και μετά έρχεται σε εμάς, στις υπηρεσίες της δικές μας αποκεντρωμένης διοίκησης, προκειμένου εμείς να πάρουμε από συναρμόδιους φορείς γνωμοδοτήσεις για την εκσκαφή αυτή. Δηλαδή από την αστυνομία, από την αρχαιολογία, από δασαρχεία, από αυτούς. Η πιθανότητα να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι υπάρχει θησαυρός από την εποχή της τουρκοκρατίας στην κεντρική πλατεία της Τρίπολης έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον όχι μόνο των κυνηγών θησαυρού, αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Μάλιστα, ο Δήμος Τρίπολης αποφάσισε να επιτρέψει την ανασκαφή. Συγκεκριμένα, ο αρχαίος υπέβαλε έτοιμα για την ανασκαφή σε τμήμα του πάρκου της πλατείας, το οποίο έτοιμα ήρθε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίπολης την περασμένη Πέμπτη. Η συνένεση του Δήμου ήταν απαραίτητη, καθώς είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου. Ενώ πλέον, μετά την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, το θέμα έρχεται στην Πάτρα, αφού την οριστική άδεια ανασκαφής την εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στην παρούσα φάση είμαστε να πάρουμε αυτές τις γνωμοδοτήσεις. Αφού πάρουμε αυτές τις γνωμοδοτήσεις, θα εκδώσουμε μία απόφαση που θα ορίζουμε μία επιτροπή που θα παρακολουθεί τις εκσκαφές. Αποτελείται από τον αρχαιολόγο, εκπρόσωπο της αστυνομίας, εκπρόσωπο του Δήμου και λοιπούς φορείς εκεί. Η οποία απόφαση αυτή μέσα θα λέει σε ποιο σημείο θα γίνει η εκσκαφή, πόσες μέρες θα κρατήσει η εκσκαφή. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σήμερα, να εκδώσουμε την απόφαση εκσκαφής με την αρμόδια επιτροπή που θα επιβλέψει την εκσκαφή. Για πόσες μέρες θα είναι, σε ποιο βάθος θα είναι, όπου μας έχουν τα τεχνικά στοιχεία που προτείνει ότι ο ενδιαφερόμενος ότι υπάρχει ο θησαύρος αυτός. Αυτός θα ζητήσει κάποιες ημέρες. Εμείς θα συνεκτιμήσουμε και με τις γνωμοδοτήσεις που θα πάρουμε, θα συνεκτιμήσουμε πόσες ημέρες χρειάζονται και θα του δώσουμε τις ημέρες που πρέπει να πάρει. Εάν προκύψει στην πορεία ότι μπορεί να χρειαστεί κάποιες μέρες παραπάνω, θα επανέλθει με νέο αίτημα και αφού πάλι η Επιτροπή που θα το παρακολουθεί συμφωνήσει και αυτή ότι όντως πρέπει να δοθεί μια παράταση χρόνου, θα του δώσουμε και παράταση χρόνου, αν χρειαστεί. Πάμε στην περιοχή της Λακωνίας και να καλησπέρισουμε τον Ηλία Μπόνο. Γεια σου, Ηλία. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από το αστυνομικό ρεπορτάζ και τα όσα καταγράφουν με τις αλλεπάλληλες κολοπές. Ναι, στις 11 Οκτώβρη το βράδυ σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ευρώτα, ένας 34χρονος συμμεταφός μαζί με έναν 29χρονο και άγνωστους άλλους συνεργούς διέριξαν την οικία ενός ντόπιου, χωρίς ωστόσο να θέσουν κάτι, γιατί έγιναν αντιληπτοί και τράφηκαν σε φυγή. Αλλά μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, άντρες της ασφάλειας πάρτης τους εντόπισαν προχθές νύχτα και συνέλαβαν το 34χρονο. Όπως προέκυψε λοιπόν, μαζί με τον 29χρονο και τους άγνωστους συνεργούς τους, κατά το διάστημα από 25 Αυγούστου έως 6 Οκτωβρίου, σε διάφορες περιοχές του Δήμου Ευρώτα διάπραξαν 10 διαρρήξεις κλοπές σε σπίτια. Από αυτή τη δράση τους είχαν αποκομίσει χρήματα, χρυσαφικά, εργαλεία αξίας που υπερβαίνει τις 34.000 ευρώ. Επιπλέον κατασχέθηκε ένα όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίος και τον παρέπεψε στον ανακριτή. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες. Μάλιστα. Πάμε τώρα στη γιορτή της Γης, να μας πεις που γίνεται και πότε. Ναι, είναι στα σύνορα και προς την Αρκαδία, στο Μπάρνονα, 28, 29 και 30 του μηνός, ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέων του Αγίου Πέτρου Κοινωρίας, του όμορφου αυτού χωριού, οργανώνει τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις με την ονομασία, όπως είπες, Δεύτερη Γιορτή της Γης. Πρόκειται για ένα εκλογικό και πολιτιστικό φεστιβάλ που γίνεται για δεύτερη φορά στην ευρύτερη περιοχή της Αρκαδίας. Σκοπός του είναι μέσα από ποικίλες δραστηριότητες
οι συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με τη φύση, να ενημερωθούν από εξειδικευμένους επιστήμονες για τις τάσεις στην καλλιέργεια της γης και να ακούσουν τις προτάσεις αλλά και να συζητήσουν. Παράλληλα θα γίνει πεζοπορία στην όμορφη φύση του Αγίου Πέτρου, δοκιμή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, γλέντι στην πλατεία του χωριού, όπου εκεί θα παρακολουθήσουν και παραδοσιακούς χορούς της περιοχής. Και Ηλία, να κλείσουμε με αθλητική έτσι, επικαιρότητα και με τον επόμενο αγώνα της Σπάρτης. Ναι, είναι ένα ακόμα δυνατό φιλικό παιχνίδι που δίνει η Σπάρτη αύριο με την ομάδα της Καλλιθέας στις 4 το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο. Μάλιστα υπάρχει και συγκεκριμένη είσοδος 5 ευρώ για αυτόν τον αγώνα. 2:30 ανοίγουν οι πόρτες του σταδίου. Τα εισιτήρια διαρκείας ανακοινώθηκε ότι ισχύουν κανονικά και πρέπει όσοι πάνε να δείξουν τη σχετική κάρτα. Με ενδιαφέρον το περιμένουν οι οπαδοί της Σπάρτης για να δουν αν συνεχιστεί η καλή πορεία της ομάδας. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς στο σημείο αυτό να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στη Νέα Κύο, ο άνεμος είναι πιο δροσερός και οι άνθρωποι ευγενικοί και φιλόξενοι. Τα Σαββατοκύριακα στα ουζέρι της πλατείας και της οδού Αντιστάσεως, ρέει το ούζο, το κρασάκι και το τσίπουρο και οι μεζέδες, μικρασιατικοί και προκλητικοί. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας, το παγωτό σας ή το ποτό σας, παρακολουθώντας τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των συλλόγων μας. Στο μεγάλο πεζοδρόμιο της παραλίας, απολαμβάνετε τον περίπατό σας παρέα με τους παραδοσιακούς ψαράδες της Νέας Κύου. Στο λιμάνι, οι καφετέριες και οι ψαροταβέρνες με όμορφη θέα στον Αργολικό Κόλπο ξεδιπλώνουν τη θέα από τον Ναύπλιο μέχρι το γραφικό Κυβέρι και Μήλους. Στις εκβολές του Ερασίνου ποταμού, δεκάδες τρεχαντήρια ξεψαρίζουν τα δίχτυα τους και προσφέρουν χρόνια τώρα, χειμώνα-καλοκαίρι, ολόφρεσκη την πραμάτια τους και όπως πάντα σε προσιτές τιμές. Η Νέα Κύος προσφέρει φιλοξενία, πράσινα πάρκα, ουζερί, καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία. Σύλλογος Επαγγελματιών Νέας Κύου Αργολίδας. Η εταιρεία μας ασχολείται με την κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου ή αλοπετασμάτων, έθριων, ειδικών κατασκευών, επενδύσεων κτηρίων με φύλλα αλουμινίου, αντιλιακά σκιάδια και κάγκελα αλουμινίου. Χρησιμοποιεί τα πιστοποιημένα προφίλ των εταιριών Europa, Aluminco και Golden Door. Διαθέτει μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων από πόρτες πάνελ, ρολά, καραζόπορτες, σίτες, κάγκελα αλουμινίου inox, πόρτες ασφαλείας και εσωτερικές. Τηλέφωνο 27 510 76 037. Το παλιό σας αυτοκίνητο είναι μόνιμο πρόβλημα, σας δημιουργεί ένα σωρό υποχρεώσεις, ανακυκλώστε το και απαλλαγείτε από φόρους, τέλη, έξοδα συντήρησης. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Ecosilan εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους ανακύκλωσης με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Ανακύκλωση μεταλλικών υλικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών. Κέντρο απόσυρσης και ανακύκλωσης αυτοκινήτων Ecosilan σταμάτηση γύπασης. Νέα Κύος Άργους. Τηλέφωνο 27510 63 383. Ecosilan, ο οικολογικός τρόπος ανακύκλωσης αυτοκινήτων. Auto Σταυρόπουλος, εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων. Τώρα και δίζελ, από 0% προκαταβολή έως 72 μήνες εξόφληση. Σταυρόπουλος, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Κορίνθου, Άργος. Τηλέφωνο 27510 69 301.
την τρίτη ηλικία αρχίζει μια νέα ζωή. Πρότυπος οίκος φιλοξενίας Παπαδοπούλιον. Στους πρόποδες του Ταΐγετου, με θέα το Μεσσηνιακό κόλπο, υπάρχει ένας εξαιρετικός τόπος για ανθρώπους που αγαπάμε, που θέτουμε σε ασφάλεια ιατρική παρακολούθηση, που φροντίζουμε με δραστηριότητες ευεξίας, πολιτισμού και καλής ψυχολογίας, που θέλουμε να είναι άνετοι με όποιο κινητικό ζήτημα, ελεύθεροι, καθαροί και ευτυχισμένοι. Πρότυπος οίκος φιλοξενίας τρίτης ηλικίας Παπαδοπούλιον, 15 λεπτά από το νοσοκομείο Καλαμάτας, 2,5 ώρες από την Αθήνα. Μία προσιτή πολυτέλεια για τους ηλικιωμένους και άτομα με προβλήματα υγείας ή αμαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 62235. Πληροφορίες papadopoulion.gr. Παπαδοπούλιον. Η ζωή είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία. Ελάτε να το διαπιστώσετε. Σε νέα από τον κόσμο, καταλληλού για τον Λευκό Οίκο, χαρακτήρισε τον Τραμπ ο Μπάρακ Ομπάμα. Την ίδια στιγμή στην Ταϊλάνδη, οι εικόνες παραχμού έχουν να ακολουθήσει το χαμό του βασιλιά. Ευθεία επίθεση προς τον Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπάρακ Ομπάμα. Μιλώντας στο Οχάιο, υποστήριξε ότι είναι ευδιάκριτες οι διαφορές των δύο υποψηφίων και πως ο Τραμπ είναι ακατάλληλος να γίνει ο επόμενος ένικος του Λευκού Οίκου. Η επιλογή ανάμεσα σε δύο υποψηφίους δεν υπήρξε ποτέ τόσο προφανής. Είναι μια επιλογή ανάμεσα σε κάποιον η οποία διαθέτει όλα τα προσόντα που απαιτούνται. Αυτά από τη μία πλευρά. Από την άλλη έχετε κάποιον ο οποίος κάθε ημέρα και κάθε φορά που μιλά αποδεικνύει ότι είναι ανίκανος και ακατάλληλος να γίνει πρόεδρος. Η Χίλαρη Κλίντον πραγματοποίησε εμφάνιση έκπληξη σε ένα από τα προεκλογικά της γραφείας του Σαν Φρανσίσκο. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι αυτές οι εκλογές είναι και ένδειξη του ποιοι είμαστε και τι πρεσβεύουμε. Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ταϊλάνδη μετά το θάνατο του βασιλιά της χώρας. Με την αναγγελία του θανάτου του, τουλάχιστον 1,000 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν στο κέντρο της Μπαγκόκ και ξέσπασαν σε κλάματα. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ταϊλάνδης ανακήρυξε τη σημερινή ημέρα αργίας σε ένδειξη πένθους. Αυτή τη στιγμή όλοι είναι θλιμμένοι. Είναι μια μεγάλη απώλεια για όλους τους πολίτες της Ταϊλάνδης. Η αυτού μεγαλειότητα είναι στην καρδιά των Ταϊλανδών για πάντα. Ο Μπούμιμπολ Αντουλιαντέ ήταν ο μακροβιότερος μονάρχης στον κόσμο. Βασίλεψε επί 7 δεκαετίες μετά την άνοδό του στο θρόνο το 1946. Θεωρείται από τους συμπατριώτες του πυλώνα σταθερότητας, ιδιαίτερα σε περίοδους πολιτικής αναταραχής. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.